δημοσιεύεται απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Αντικείμενο λατρείας στο δίχρονο Αγγελούδη που σώθηκε από το πρόσφατο ναυάγιο στα ανοιχτά της Κρήτης. Όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν το κοριτσάκι για να ξεχάσει την περιπέτεια που έζησε. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος που πυροβόλησε την ενδιαστάση σύζυγό του στο Γάζι, τι υποστήριξε στην απολογία του. Νέα εμπλοκή στην κατασκευή της επέκτασης του δημοτικού πάρκινγκ της Οδού Περίδου. Σταμάτησαν και πάλι οι εργασίες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν δεκάδες ζευγάρια από ολόκληρη την Ελλάδα να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να βοηθήσουν ή ακόμη και να υιοθετήσουν το δίχρονο Αγγελούδη από το πρόσφατο ναυάγιο που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Κρήτης και το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική πέδων του Παγνή. Το κοριτσάκι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, έχει γίνει αντικείμενο λατρείας για τους ανθρώπους του νοσοκομείου και καταβάλλεται από όλους κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου σύντομα η μικρή να αφήσει πίσω της όλη αυτή την περιπέτεια. Πανελλήνια συγκίνηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση του 17 μηνών κοριτσιού που επέζησε μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Το άτυχο κοριτσάκι ήταν μεταξύ των 6 ναυαγών. Ο πατέρας της και η μητέρα της πνίγηκαν στη θάλασσα, ενώ μια 19χρονη επίσης ναυαγός βρήκε το παιδί στη θάλασσα και του έδωσε ένα σωσίβιο για να κρατηθεί ζωντανό. Το δίχρονο κοριτσάκι που έμεινε για 4 ημέρες μέσα στη θάλασσα νοσηλεύεται εδώ και 7 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, όπου μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες η υγεία του ξεπέρασε κάθε κίνδυνο, σκορπίζοντας σε όλο τον κόσμο χαμόγελα χαράς και αισιοδοξίας. Ήταν δυσίωνες προβλέψεις απαρχής. Εκείνο που έχει συμβεί είναι ότι το παιδάκι αποσωρινώθηκε από τριημέρο, τρέφεται από το στόματος και έχει άριστη επαφή με το περιβάλλον. Ήρθε σε μας πριν 7 ημέρες σε πολύ κακή κατάσταση. Έμεινε στο αναπνευστήρα 5 ημέρες, τώρα είναι 7η ημέρα σήμερα, έχει αποσωρινωθεί, έχει αποκατασταθεί, είχε πάρα πολλά προβλήματα, είχε υπερτονική αφυδάτωση, είχε και μία. Ήταν μέσα στη θάλασσα 4 ημέρες και 3 νύχτες σε μία σαμπρέλα. Το κράτα για μια κοπέλα 19 ετών. Αποσωλυνώθηκε, δεν υποστηρίζεται μηχανικά, σιτίζεται, είναι πλέον σε αποκατάσταση της υγείας πολύ καλή. Φυσικά μιλάει αραβικά, έχουμε μάθει κάποιες λίγες λέξεις. Υποθέτουμε το όνομά της από ό,τι είπε η ίδια, χωρίς να έχουμε κάποια πιστοποίηση γι' αυτό. Από την πλευρά του, ο διοικητής του Παγνή Νίκος Χαριτάκης εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση για τη σωτηρία του μικρού κοριτσιού. Θέλω να εκφράσω και πάλι την ικανοποίησή μου για την εξέλιξή του, διότι το νοσοκομείο με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που διαθέτει συνέβαλε τα μέλησα στην περίπτωση αυτή που περισσώθηκε μια παιδική ψυχή. Νομίζουμε ότι είναι δικό μας το παιδί, το λυπόμαστε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να του φέρουμε παιχνίδια, ρούχα, να παίξουμε μαζί του, να περνάει ευχάριστα. Εντάξει, είναι ένα μωρό που έχει ανάγκη μια μανούλα και εμείς εδώ όλες προσπαθούμε να είμαστε μανούλες γι' αυτό. Στο μεταξύ, συγκλονίζει η αποκάλυψη για τη 19χρονη κοπέλα, η οποία κρατούσε επί δύο ολόκληρα 24 ώρα το παιδί στην αγκαλιά της, δίνοντας μάχη με τα κύματα της θάλασσας και βλέποντας τους υπόλοιπους συνεπιβάτες της να πνίγονται. Από ό,τι οι πληροφορίες μας δώσανε, ήταν πάρα πολύ ναυαγή και σώθηκαν κάπου 20, ανάμεσα 6 εδώ οι υπόλοιποι αλλού. Και οι γονείς δώσανε το παιδί σε αυτή την κοπέλα. Οι γονείς πνίγηκαν και έβλεπε αυτή η κοπέλα τους υπόλοιπους να πνίγονται γύρω της με σωσίβια από υποθερμία προφανώς και έμειναν μόνο 6. Οι πληροφορίες είναι από αυτή την κοπέλα. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουν κινητοποιηθεί όλες οι αρμόδιες αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και η ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει σύλλογοι Αιγυπτίων και Παλαιστινίων. Την ίδια ώρα εξαιρετικά μεγάλο είναι το ενδιαφέρον δεκάδων οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υιοθετήσουν το μικρό Αγγελούδη. Έχουν κατακλείσει τα τηλέφωνα και την μονάδα της εντατικής θεραπείας άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται με αγάπη και συμπάθεια και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να το πάρουν το παιδί. Αυτό βέβαια το θέμα το χειρίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Χανίων και όποιος ενδιαφέρεται θα μπορεί να απευθύνεται εκεί. Την ευθύνη αυτού του παιδιού, όσο είμαστε, είναι στο νοσοκομείο, την έχει το νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα η υπηρεσία αυτή της κοινωνικής πρόνοιας, εκείνη θα αναλάβει για την τελική διευθέτηση της κατάστασής του.
Το δίχρονο κοριτσάκι είναι ένα από τους μόλις 10 διασωθέντες στο ναυάγιο ανοιχτά της Μάλτας που στήχησε τη ζωή σε 500 μετανάστες, μεταξύ αυτών βρίσκονταν περίπου 100 παιδιά. Από όσο καταλάβαμε την ιστορία του, είναι κάτι το απίστευτο. Το να είναι 3-4 μέρες στο νερό και να επιβιώσει, είναι κάτι, δείχνει ότι έχει μέσα του θέληση πολύ μεγάλη για ζωή. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια εποχή που το μνημόνιο τελειώνει. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται τρίτο πακέτο, έχει βγει στις αγορές και θα συνεχίσει να βγαίνει στις αγορές, κλείνοντας την καμπύλη των αποδόσεων. Οι ξένοι επενδυτές σε αυτό το συνέδριο ήταν πολλοί. Έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα όχι μόνο στις ιδιωτικοποιήσεις αλλά και αλλού. Και θέλουν επειδή βλέπουν την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, λίγο μετά την ομιλία του στο Bloomberg στο σπίτι του Λονδίνου, όπου ολοκληρώθηκε σήμερα το 9ο road show του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχέδιο για βελούδινο διαζύγιο. Επεξεργάζονται Αθήνα και Ουάσιγκτον με στόχο τη διακοπή της χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα χρόνο πριν λήξει το πρόγραμμα του Ταμείου. Η στάση των Ευρωπαίων, η χρηματοδότηση από τους οποίους τελειώνει φέτος και δεν είναι πάντως ακόμα ξεκάθαρη. Το κρίσιμο στο υποδιαμόρφωση σχέδιο είναι το πώς θα καλυφθεί το κενό που θα αφήσει η διακοπή της χρηματοδότησης από το Ταμείο σε συνδυασμό με το όποιο χρηματοδοτικό κενό θα υπάρχει στην επόμενη διετία. Από τις πρώτες εκτιμήσεις του Οικονομικού Επιτελείου φαίνεται ότι η κεντρική επιλογή είναι η πιο επιθετική προσφυγή στις αγορές, με νέες εκδόσεις ομολόγων και μακροπρόθεσμων εντόκων γραμματείων. Μιλώντας στο Λονδίνο, ο Γκίκας Χαρδούβελης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί τρίτο δάνειο για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό 2015-2016, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να μην εισπράξει καν τα χρήματα που έχει αναλάβει ακόμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε δηλώσεις του, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ξεκαθάρισε δε ότι η χώρα δεν πρόκειται να λάβει νέο δάνειο και να συνάψει νέο μνημόνιο. Είμαστε σε μια εποχή που το μνημόνιο τελειώνει. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται τρίτο πακέτο, έχει βγει στις αγορές και θα συνεχίσει να βγαίνει στις αγορές, κλείνοντας την καμπύλη των αποδόσεων. Αποκλείεται το τρίτο μνημόνιο. Αποκλείεται το τρίτο πακέτο, δεν το χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα έχει αναλάβει ακόμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το Μάρτιο του 2016, ενώ μέσα στην επόμενη διετία πρέπει να αποπληρώσει το Ταμείο για τα χρήματα που έχει ήδη δανειστεί 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το Ταμείο εκτιμά ότι η χώρα θα πρέπει να δανειστεί μέσα στο 2015 περίπου 11 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αποφύγει νέο δάνειο, η Ελλάδα θα πρέπει να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από τις αγορές με επιτόκιο χαμηλότερο εκείνο του Ταμείου, αλλά και να χρησιμοποιήσει τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον οι ελληνικές τράπεζες δεν χρειαστούν νέα κεφάλαια. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, όπου παρουσιάζεται ως πρωθυπουργός εν αναμονή, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η λύση για την Ελλάδα δεν μπορεί να είναι άλλη από την αναδιάρθρωση του χρέους και τη σύνδεση των ομολόγων με το ΑΕΠ, έτσι ώστε να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους Ευρωπαίους να ενισχύσουν την προοπτική της ανάπτυξης στη χώρα. Πρέπει να πληρώνουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε τόκους και την ίδια στιγμή να έχουμε πλεώνασμα 4,5% για να ξεπληρώσουμε τους δανειστές μας. Αν το κάνουμε αυτό, είναι αδύνατο να έχουμε ανάπτυξη χωρίς ανάπτυξη. Είναι αδύνατο να ξεπεράσουμε την κρίση. Το σχέδιό μας είναι να αυξήσουμε τους χαμηλότερους μισθούς και τις χαμηλότερες συντάξεις και να βελτιώσουμε την ψυχολογία στην πραγματική οικονομία. Μιλώντας στο Μέγκα Σαββατοκύριακο, ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είναι αντιπρόεδρος στην Τράπεζα Πειραιώς, επεσήμανε ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους που πιέζουν διακριτικά για νέο δάνειο. Προσέξτε όμως, εκεί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό είναι το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τα λεφτά, θα μπορούσαμε να τα δανειστούμε από τις αγορές. Το επιχείρημα όμως αυτό μπορεί να εξασθενήσει εάν οι Ευρωπαίοι επιμείνουν σε νέο πρόγραμμα. Διότι το επιτόκιο που μας δανείζει το ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, είναι 2% αυτή τη στιγμή. Άρα θα σου πούν, εντάξει, να μην πληρώνεις 4,5% στο ταμείο, αλλά έλα πάρε τα λεφτά από εμάς που θα τα πάρεις με 2%. Επομένως, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί η κοινότητα δεν θα δώσει λεφτά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, εάν δεν συμφωνηθεί ένα νέο πρόγραμμα. Νέες διευκρινήσεις για τον ΕΝΦΙΑ δίνουν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Μετά από 45 ημέρες αναζήτησης λύσεων στο χάος που έχει ανακύψει, όπως όλα δείχνουν, ο συμψηφισμός των εκπτώσεων που προβλέπονται από τον ΕΝΦΙΑ θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου.
Και νέες διευκρινήσεις για τον ΕΝΦΙΑ δίνουν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Μετά από 45 ημέρες αναζήτησης λύσεων στο χάος που είχε ανακύψει, πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία αναφέρουν πως ο συψηφισμός των εκπτώσεων που προβλέπεται από τον ΕΝΦΙΑ για χαμηλά εισοδήματα τρίτεκνους πολύτεκνους ανάπηρους μη ηλεκτροδοτούμενα θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καλούνται να καταβάλουν χωρίς εκπτώσεις τις δόσεις για 3 μήνες, αλλά από την τέταρτη δόση και μετά θα πληρώνουν πολύ λιγότερα, καθώς θα αφαιρεθούν τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν με τις 3 πρώτες φουσκωμένες δόσεις. Άρα όλες αυτές οι ευπαθείς ομάδες θα αναγκαστούν να πληρώσουν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο κανονικές δόσεις του ΕΝΦΙΑ, όπως έχει ήδη αναρτηθεί στον διεκτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στη μερίδα καθενός, και η μείωση θα γίνει από το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο τότε θα έχουν τελειώσει και θα έχουν επανεκαθαριστεί και οι διορθώσεις που θα έχουν μέχρι 30 Νοεμβρίου όσοι χρειάζονται μεταβολές, όσους έχουν γίνει λάθη ή παραλήψεις στο ε9, και έτσι το Δεκέμβριο πλέον θα έρθουμε και για να γίνουν οι τροποποιήσεις και να πληρωθούν οι μειωμένες δόσεις. Παράλληλα, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κρίθηκε ότι απαλλάσσονται οι πολίτες από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε όλες τις συμβολιογραφικές πράξεις οι οποίες έχουν συνταχθεί μέχρι και 31/12/2013, ακόμα και αν είχαν μεταγραφεί το 2014. Ωστόσο, 9 μήνες μετά την ισχύ του νόμου, η Γενική Γραμματεία έδωσε και νέες οδηγίες για τις περιπτώσεις τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που αφορά κοινόχρησους χώρους ακινήτου, τονίζοντας πως πλέον δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού από όλους τους ιδιοκτήτες, παρά μόνο από αυτούς που έχουν μεταβολήσει σε οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνειδιοκτησίας τους. Νέο ρεκόρ σημείωσαν τα λήξη πρόθεσμα χρέη στο δημόσιο. Τον Αύγουστο έφτασαν τα 69,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ένα μόλις μήνα, από τα 68 δις που ήταν τον Ιούλιο, αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και οι οφειλέτες πλήρωσαν μόλις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο αστρονομικό ποσό των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυγούστου, παρουσιάζοντας αύξηση 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα μήνα και καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ. Όλα αυτά παρότι ο ρυθμός αποπληρωμής χρεών προς το δημόσιο έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω της εντυνόμενης πίεσης προς τους οφειλέτες με τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Συγκεκριμενοποιούνται με τα σημειώματα απειλητικού, θα έλεγα, χαρακτήρα σε όσους συναδέλφους μας χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία για κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, με τις ήδη πραγματοποιηθήσεις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων σε όσους χρωστάνε στο δημόσιο που γίνονται σωριδών και καθημερινά και στο νομό μας και σε όλη τη χώρα. Το μόνο που βλέπουμε είναι μια συνεχώς αυξανόμενη τρομοκρατία εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία απειλεί την προσωπική μας ελευθερία, απειλεί την αξιοπρέπειά μας μέσω της διαπόμπευσης, απειλεί την κατοικία της οικογένειάς μας και σε γενικές γραμμές δεν μας αφήνει να επιχειρήσουμε και να προσπαθήσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο αυξήθηκαν κατά 45% μέσα σε ένα τετράμινο, καθώς από τα 1,1 δισεκατομμύρια που πληρώθηκαν τον Απρίλιο, εκτοξεύθηκαν στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο. Ωστόσο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη όχι απλά δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας από τα 62,3 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο στα 69,3 δις ευρώ τον Αύγουστο. Προτείνουμε την ύπαρξη κεφαλαιοποίηση οφειλών όπως ορίζουν οι συνομοσπονδίες. Προτείνουμε την ύπαρξη ισχυρών δόσεων για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις. Να μας δοθεί πίστοση χρόνου και πολλές δόσεις. Κανείς, μα κανείς δεν είναι αντίθετος προς τις πληρωμές. Απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα πληρώσουμε. Σχεδόν ένα στους 3 φορολογούμενους έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το ελληνικό δημόσιο, καθώς το τέλος Αυγούστου περίπου 2,8 εκατομμύρια άτομα παρουσίαζαν μικρές ή μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο και στον εισαγγελέα Ηρακλείου ο 65χρονος πρώην ναυτικός, ο οποίος πυροβόλησε 2 φορές την ενδιαστάση 53χρονη σύζυγό του ενώ κοιμόταν. Το περιστατικό είχε συμβεί την Παρασκευή το πρωί στο Γάζι και ο 65χρονος κλήθηκε σήμερα να απολογηθεί για τις πράξεις του. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία,
παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άρχισε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στον 65χρονο, ο οποίος χθες το πρωί πυροβόλησε την ενδιαστάση σύζυγό του ενώ αυτή κοιμόταν στο σπίτι της. Ο 65χρονος μπήκε στο σπίτι και την πυροβόλησε και για καλή της τύχη η γυναίκα τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Μια σφαίρα την χτύπησε ελαφρά στην ομοπλάτη ενώ μια άλλη καρφώθηκε στην πίσω πλευρά του κεφαλιού της, πίσω ακριβώς από το αυτί. Πού έγινε? Στο δωμάτιο? Έχει και αίματα. Είδα και ένα νεαρό και κάνανε δουλειά, φτιάχνανε το σπίτι, δηλαδή σαν να μετακομίσανε λίγο καιρό και εκείνη. Και τη γυναίκα την είδα και χτες το μεσημέρι που έκανε την αυλή. Και έναν κύριο όμως. Αλλά δεν ήταν 50 χρονών, πρέπει να ήταν κάτω από 50. Νεαρός, νεαρής ηλικίας. Και φτιάχνανε το σπίτι. Καρφώνανε τηλεοράσεις καινούργιες. Τώρα μια εβδομάδα. Σήμερα άκουσες τίποτα, είδες ασθενοφόρα, 100. Ήρθε και 100 και ασθενοφόρα ήρθαν. Αλλά δεν ήμουν σπίτι μου και δεν είδα, ήμουν πιο μακριά. Ο 65χρονος εμφανίστηκε συντετριμμένος ενώπιον του εισαγγελέα και υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να πυροβολήσει τη γυναίκα του. Σύμφωνα με τα όσα είπε, άκουσε ένα θόρυβο στο σπίτι, πανικοβλήθηκε και εκεί εκπυρσοκρότησε το όπλο του. Πριν ένα τέταρτο είχα δει το ασθενοφόρο που πέρασε από εδώ πέρα και είχε σταματήσει εδώ στην αριστερή, δεξιά μου πλευρά. Δεν είδα τίποτα πιο σημαντικό. Μόνο το πρωί που είδα δύο αστυνομικές μηχανές είχαν εδώ με ένα αμάξι της ασφάλειας. Ήρθαν εδώ πέρα και κοιτάξανε. Από εκεί ήξερα τίποτα άλλο. Πυροβολισμού άκουσα. Όχι, δεν άκουσα τέτοια πράγματα. Έλεγες πριν. Όχι εγώ, το άλλο παιδί που ήταν στα μάξι. Μου έλεγες πριν ότι πρόσφατα μετακομίσανε εδώ. Ναι, το σπίτι ήταν ξενικίαστο. Δεν υπήρχε εδώ πέρα νικάρης. Δεν ήξερα ότι. Γιατί το είχαμε δει ότι είχε έρθει μια φορά ένα βράδυ ένα μάξι και είχε πάρει τα πράγματα. Είχαν ξενικιαστεί και είχαν βάλει νοικιαστήριο για να το νοικιάσουν το σπίτι. Πριν πόσο καιρό νοικιάστηκε? Ένα μήνα περίπου τώρα κάθονται οι άνθρωποι εδώ πέρα. Στα Χανιά τώρα, Νέα Εμπλοκή παρουσιάζει για μία ακόμη φορά το θέμα του δημοτικού πάρκινγκ στην Οδό Περίδου. Με προσφυγή του στο διοικητικό εφετείο, οι ιδιοκτήτες των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων ζητούν να ακυρωθεί η οικοδομική άδεια των εργασιών επέκτασης του πάρκινγκ, ενώ από την πλευρά του και ο εργολάβος που έχει αναλάβει την ανέγερση του νέου τμήματος έχει δηλώσει αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου. Ένα ακόμα εμπόδιο προέκυψε στην επέκταση του δημοτικού πάρκινγκ στην Οδό Περίδου, με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων να προσφεύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη, ζητώντας την αναστολή της άδειας δόμησης που εκδόθηκε μετά τη δικαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Κίδων στην προηγούμενη δικαστική διαμάχη. Αποτανθήκαν στον διοικητικό εφετείο το Τρίμελες και ζητούν αυτή την αναστολή, η οποία απευθύνεται κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Πάρκινγκ. Αυτό είναι θράσος. Θράσος γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποιος καταγγέλει πρέπει να είναι άμεμπτος. Το ερώτημα, οι καταγγέλλοντες είναι άμεμπτοι και είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος ή συμβαίνει κάτι άλλο ή κρύβονται άλλοι χανιώτες πίσω από τον Πανελλήνιο Σύλλογο? Αυτή είναι νόμιμη? Η εκδίκαση της προσφυγής από το διοικητικό εφετείο έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση αναστολής της άδειας δόμησης. Δεν υπάρχει διαταγή εκ μέρους του Προέδρου να σταματήσουμε και δεν υπάρχει λόγος κατά την άποψή μου. Καταρχάς, αυτό το κείμενο της προσφυγής αποτελείται από 83 σελίδες, γεμάτες ασύστολα ψεύδι, γεμάτες ανακρίβειες. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία, κανένα διοικητικό εφετείο να αποφανθεί διαφορετικά. Πάντως οι εργασίες ούτως ή άλλως έχουν παγώσει μετά την πρόσφατη αποχώρηση του αναδόχου. Εμείς δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε ένα ποσό υπέρογκο, το οποίο ζητούσε για τη ζημιά την οποία έχει υποστεί, χωρίς να αναφέρομαι στη ζημιά, χωρίς να αναφέρομαι, το ποσό αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποδεχτήκαμε την επιθυμία του για λύση της εργολαβίας. Αυτό τι συνέπειες θα έχει στην υλοποίηση του έργου? Εμείς προχωρούμε στο δεύτερο, στο τρίτο, πάντα στο διαγωνισμό, έτσι.
Έτσι άλλωστε πρέπει να πράξουμε. Εμείς απευθείας αναθέσεις δεν κάνουμε. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Κίδων χαρακτηρίζει την κατάσταση διαχειρίσιμη, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η προσθήκη 5 ορόφων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα γίνει πραγματικότητα μέσα στους επόμενους μήνες. Νέα αλλαγή τώρα προκύπτει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Γάβδου, με την οποία το σώμα επανέρχεται στην πρώτερη του μορφή, όπως αυτή οριοθετήθηκε μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γρηγόρης Ροκαδάκης, ανακάλεσε την πρόσφατη απόφασή του, με την οποία κήρυτε έκπτωτος τους 4 εκλεγμένους συμβούλους της μειοψηφίας που είχαν αρνηθεί να ορκιστούν. Νέα ανατροπή στο σύριαλ με την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Γάβδου, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Γρηγόρη Ροκαδάκη, να επαναφέρει στις θέσεις τους τους 4 Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας, ανακαλώντας προηγούμενη απόφαση του, με την οποία τους είχε κηρύξει έκπτωτους λόγω της άρνησής τους να ορκιστούν, επειδή δεν υπήρχε ιερέας και Ευαγγέλιο στην τελετή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον κύριο Ροκαδάκη, για την τελική απόφαση που πήρε και τελικά μας δικαίωσε. Και να υποσχεθούμε σε όλο τον κόσμο που μας υποστήριξε ότι ψηφιστήκαμε για να απονείμουμε το δίκαιο και να ισχύσουν οι νόμοι στον ΕΣΕ. Στη νεότερη απόφαση του κυρίου Ροκαδάκη διαπιστώνεται ότι η έλλειψη ιερού Ευαγγελίου συνιστά λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ορκομοσίας, ενώ γίνεται αναφορά και σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με προχθεσινή ημερομηνία, το οποίο προφανώς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη θετική εξέλιξη για την επικεφαλής της μειοψηφίας Σοφία Τσιριντάνη και τους άλλους 3 δημοτικούς συμβούλους της παράταξής της. Αυτό που ισχυριζόμαστε ήταν καθόλου ανώμημο. Έτσι, στα πρακτικά του Συμβουλίου δεν γράφτηκε για την μη ύπαρξη του Ευαγγελίου. Πράγμα που ήταν γεγονός. Και αφού προσκομίσαμε το απαιτούμενο φωτογραφικό υλικό στον κύριο Ροκαδάκη και είδε ο ίδιος ότι τα πράγματα ήταν έτσι όπως τα λέγαμε, πήρε την τελική απόφαση. Με την ίδια απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ακυρώνει τις ορκομοσίες των αναπληρωματικών συμβούλων της μειοψηφίας και καλεί την Δήμαρχο Γάβδου να καλέσει τους 4 προκειμένου να δώσουν τον προβλεπόμενο από τον νόμο όρκο με τον τρόπο που επιθυμούν. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Καρτέσιος. Σκέφτομαι, σάντουιτς. Γρηγόρης. Έβαλε και άρα, δείχνει φιλοσοφημένο. Σωστά. Σκέφτομαι, σάντουιτς, άρα, Γρηγόρης. Σάντουιτς, άρα, Γρηγόρης. Λαχταριστά, φρεσκοφτιαγμένα σάντουιτς κάθε μέρα στο κατάστημά μας. Με τέτοιες τιμές, τα κάνουν φτερά. Τώρα κοντά σου και με ένα τηλεφώνημα. Γρηγόρης, φτιάξε τη μέρα σου. Χρώμα γαλάζιο της θάλασσας. Αρώματα μεθυστικά, επιλεγμένων κρασιών και δημιουργικών κοκτέιλ. Γεύσεις εκλεκτές αγνών προϊόντων της κρητικής γης. Ήχη απαλή των κυμάτων και της μουσικής. Περιβάλλον προσεγμένο, φιλόξενο και χαλαρωτικό. Εστιατόριο και μπαρ Γαλάζιο. Απόλαυση για όλες τις αισθήσεις. Στο ξενοδοχείο Minoa Palace Resort and Spa στον Πλατανιά Χανίων.
Επιστρέφονται δίπλωμα, άδεια και πινακίδες με την καταβολή του προστίμου για τα ανασφάλιστα. Με πρωτοβουλία κικίλια τα στοιχεία κυκλοφορίας θα μπορούν να επιστραφούν πριν την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής περίοδου αφαίρεσης, εάν ο παραβάτης προχωρήσει στην καταβολή του προστίμου για τα ανασφάλιστα. Σε ισχύ τέθηκε τροπολογία που προώθησε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας και αφορά την άμεση επιστροφή των αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης αλλά και των πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί λόγω ανασφάλιστου οχήματος. Βασική προϋπόθεση για την παραλαβή των στοιχείων κυκλοφορίας η προσκόμιση στην τροχέα της απόδειξης ασφάλισης του οχήματος και απόδειξη καταβολής του προστίμου. Κάποιος συλληφθεί να οδηγεί ανασφάλιστο το όχημά του, θα έχει τη δυνατότητα να πάρει τα χαρτιά του εφόσον πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει βεβαίως ασφαλιστήριο πριν περάσει η περίοδος. Είναι θετικό, πιστεύετε? Όχι. Όχι. Πιο αυστηρά θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Μεγάλο λάθος. Οι υπόλοιποι είναι κορόιδες, πληρώνουν. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που με πειράζει περισσότερο είναι ότι κυκλοφοράνε πάρα πολλά ανασφάλιστα οχήματα και οι έλεγχοι πιστεύω ότι δεν είναι επαρκείς. Καλό είναι να πληρώνουν όλοι τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το θέμα ασφάλισης και τέλη κυκλοφορίας. Είναι σωστή κίνηση, πιστεύετε? Όχι. Να τιμωρούνται από τη στιγμή που παρανομούν? Βέβαια. Το κάνουν για εισπρακτικούς λόγους, θεωρείτε? Πιθανόν. Ό,τι γίνεται για το καλό του κόσμου, καλά είναι. Από την άλλη, βέβαια. Εμένα δεν πρέπει να υπάρχει ένα ασφαλιστό. Γιατί είμαι στον δρόμο μέσα και τους φοβάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Από την πλευρά τους, οι ασφαλιστές αλλά και οι οδηγοί επισημαίνουν την αναγκαιότητα ασφάλισης των οχημάτων τόσο για την προστασία των κατόχων τους όσο και για το σύνολο της κοινωνίας. Θεωρείτε λοιπόν ότι από τη στιγμή που παρανόμησαν θα πρέπει να έχουν και την ανάλογη τιμωρία? Για τέτοιου είδους παρανομία, ναι. Γιατί είναι εις βάρος του άλλου. Μόνο πες ότι εγώ χτυπάω κάποιους με τρακάρει αυτά, τι γίνεται μετά? Τι κάνουμε εκεί πέρα? Δηλαδή, εγώ θα τρέχω συνέχεια, θα είμαι εκθετημένος αν κάποιος με χτυπήσει, ένας όποιος είναι ανασφάλιστο. Για ποιο λόγο να κυκλοφοράει? Η γνώμη μου να παίρνουν και το δίπλωμα, όχι για 6 μήνες ή για αυτά, για χρόνο και παραπάνω. Την ίδια ώρα, οι ασφαλιστές επισημαίνουν ότι με το νέο νόμο που είναι σε ισχύ, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να προπληρώνονται προκειμένου οι κάτοχοι των οχημάτων να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση ατυχήματος. Αν συμβεί ατύχημα 16 μέρες μετά τη λήξη του συμβολέου, ο πελάτης θεωρείται ακάλυπτος. Δεν χρειάζεται δε, όπως χρειαζόταν μέχρι τώρα, να παραλάβει συστημένη επιστολή από την ασφαλιστική εταιρεία ότι σταματάει να έχει την κάλυψη αυτή. Τα νέα αυτοκίνητα που θα βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία του Ηρακλείου παρουσιάστηκαν το πρωί. Τα οχήματα αποκτήθηκαν μετά την εξασφάλιση κονδυλίου περίπου 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας με την αρρωγή του Υφυπουργού Βασίλη Κιγκέρογλου. Με τη χορηγία του Υπουργείου Εργασίας αγοράστηκαν δύο οχήματα, ένα μικρό και ένα μεγαλύτερο, από το Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Η παρουσίαση των οχημάτων έγινε σήμερα παρουσία του Υφυπουργού Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το αναπηρικό κίνημα από το Υπουργείο Εργασίας. Το Νομαρχιακό Σωματείο πήρε μια πρωτοβουλία, αδειοδοτήθηκε από την περιφέρεια και με την οικονομική συνδρομή του Υπουργείου Εργασίας του τομέα της Πρόνοιας απέκτησε αυτά τα σύγχρονα αυτοκίνητα με τα ανάλογα μέσα και τον τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται ούτως ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ακόμα και άτομα βαριάς αναπηρίας. Μια σημαντική εξυπηρέτηση, ας το πούμε, στους πολίτες με άτομα με αναπηρία όλου του νομού Ηρακλείου. Δηλαδή έχουμε δικαίωμα να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο Τζούσβερα, να πάμε στο Μακρυγιαλό, όχι στο Μακρυγιαλό γιατί σε άλλο νομό, πας περιπτώσει να πάμε στο νομό Ηρακλείου να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ένα άπειρο άτομο ή να το πάμε, αν είναι μικρό σε σχολείο, σε ειδικό σχολείο ή αν είναι τραυματία να κάνουμε τη δουλειά του ασθενοφόρου, ας πούμε, που δεν προλαβαίνουν τα ασθενοφόρα του κράτους που έχουν εδώ πέρα στα νοσοκομεία και τα σχετικά. Το ένα όχημα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 3 άτομα με αμαξίδια, καθώς και ένα μικρότερο που μπορεί να μεταφέρει 1 άτομο με αμαξίδιο και θα λειτουργεί ως βοηθητικό σε περίπτωση ανάγκη. Σημειώνεται ότι ο στέλος ενισχύεται και με ένα ακόμα όχημα που αγοράστηκε με κονδύλια του ίδιου του σωματείου φέτος το καλοκαίρι, ενώ υπήρχε και ένα ακόμα. Για όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα σχεδιασμός, ούτως ώστε να έχουμε βιώσιμες λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους που χρειάζονται την στήριξη της πολιτείας. Είτε αυτό είναι ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, είτε είναι
το μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αυτή την περίοδο υλοποιούμε σε συνεργασία με την Εκκλησία, τους Δήμους και τους άλλους φορείς της σύτησης και της διανομής των τροφίμων, είτε είναι τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία. Και είναι χαρά μας που εδώ στο Ηράκλειο υπάρχει πλέον το νομαρχιακό σωματείο που διαθέτει όλα τα μέσα για την εξυπηρέτηση των ατόμων που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν καν να μετακινηθούν. Εύκολη πρόσβαση θα έχουν τα άτομα με αναπηρία στη Δημοτική Πινακοθήκη Ρεθύμνου το προσεχές διάστημα μετά τις εργασίες που θα γίνουν για την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου και θα κοστίσει 22.500 ευρώ. Απόλυτη και εύκολη πρόσβαση στη Δημοτική Πινακοθήκη Ρεθύμνου, νυν Μουσείο Κρήτης, θα αποκτήσουν σύντομα και τα άτομα με αναπηρία μετά την ολοκλήρωση του έργου για κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε δημόσιους χώρους. Νομίζω ότι είναι ένα έργο πολιτισμού. Ένα έργο που είχαμε την υποχρέωση να το κάνουμε και να το δούμε. Η Πινακοθήκη μας, για την οποία είμαστε υπερήφανοι, που νομίζω ότι είναι ένα σημείο αναφοράς πλέον για το Ρέθυμνο, μπορεί πλέον να είναι προσβάσιμη σε όλους τους ντόπιους αλλά και επισκέπτες μας ΑΜΕΑ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στις εργασίες που θα γίνουν και στις αλλαγές που θα υποστεί ο χώρος, ώστε η Δημοτική Πινακοθήκη να διαμορφωθεί σε ένα χώρο κατάλληλο και προσβάσιμο για όλους και ιδιαίτερα για τους ΑΜΕΑ. Αλλάζει η κυρία είσοδος, μεταφέρεται απέναντι ακριβώς από την Καθολική Εκκλησία στον Οδό Μεσολογγίου, όπου διαμορφώνεται νέος χώρος υποδοχής, γίνονται οι κατάλληλες ράμπες εισόδου, διαμορφώνονται έτσι τα επίπεδα και εντός της πινακοθήκης για να είναι προσβάσιμες και οι τουαλέτες στους ΑΜΕΑ και τοποθετείται ένα αναβατόριο, το οποίο γυάλινο, μέσα στο χώρο, δημιουργώντας την κατάλληλη οπή που απαιτούν οι τεχνικές προδιαγραφές για να μπορούν τα ΑΜΕΑ να ανεβαίνουν και στους επόμενους ορόφους. Το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί στις 22.500 ευρώ, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντομα και θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα ολοκληρωθούν. Άλλωστε, δεν είναι τόσο ο όγκος των εργασιών το σημαντικό στην προκείμενη περίπτωση, αλλά η στόχευση και η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που θέλαμε αυτός ο χώρος να ανοίξει πραγματικά σε όλους. Και τώρα αυτό θα γίνει εφικτό και για τους ανθρώπους που είχαν προβλήματα κινητικότητας. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις που έχουν υπάρξει στον χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης βρέθηκαν στο επίκεντρο διεθνού συνεδρίου που οργανώθηκε στην Κρήτη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και σε αυτό συμμετείχαν κορυφαίοι Έλληνες αλλά και ξένοι επιστήμονες. Όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα γύρω από την εξωσωματική γονιμοποίηση παρουσιάστηκαν σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε σε μια νέα μέθοδο που αφορά ζευγάρια που έχει αποτύχει η εξωσωματική γονιμοποίηση πάνω από τρεις φορές και μάλιστα με καλά έμβρια. Η μέθοδος αυτή έχει αναπτυχθεί στο Ηράκλειο και αποτελεί πόλο έλξης για ζευγάρια όχι μόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Τα ποσοστά μάλιστα επιτυχίας αυξάνονται από το 7 στο 42%. Ουσιαστικά σε γυναίκες που έχουν κάνει τουλάχιστον τρεις προσπάθειες εξωσωματικής με καλής ποιότητας έμβρια και δεν έχουν πετύχει εγκυμοσύνη, αλλάζουμε ουσιαστικά το περιβάλλον της μήτρας τοποθετώντας δικά της κύτταρα που παίρνουν το περιφερικό αίμα, τα οποία τα έχουμε ουσιαστικά πάρει την ημέρα της οληψίας, τα τοποθετούμε στο εσωτερικό της μήτρας και έτσι αλλάζουμε το ορμονικό περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ φιλικό προς τα έμβρια. Έτσι αυξάνουμε πολύ τις πιθανότητές τους και από 7% πιθανότητα που είχαμε ανεβαίνουμε στο 42%. Επίσης παρουσιάστηκαν όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα για γυναίκες οι οποίες έχουν προβλήματα με το ενδομήτριο. Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, οι γυναίκες αυτές έπρεπε πρώτα να οδηγηθούν στο χειρουργείο και μετά να τους γίνει εξωσωματική. Κάτι τέτοιο πλέον δεν υφίσταται. Των γυναικών που έχουν ενδομητρίωση και πρόκειται να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση,
Τα τελευταία μας δεδομένα τεκμηριώνουν ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να χειρουργούνται πριν από την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, κάτι που αποτελούσε πρακτική των τελευταίων 10 χρόνων, να χειρουργούμε τις γυναίκες αυτές, αλλά με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τις εφεδρίες των οαρίων τις οποίες είχαν και άρα πρακτικά μειώνουμε και τις πιθανότητες να πετύχουν εγκυμοσύνη. Άρα δεν θα πρέπει να χειρουργούνται, να προχωρούν κατευθείαν για εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν και εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της ενδομητρίωσης. Μοναδικές προσφορές στα Λεμονάκης Home. Εντυχισμένη κουζίνα διαστάσεων 2,40 του ευρωπαϊκού οίκου Black Red White σε συνδυασμό χρωμάτων δριός, καρυδιάς και βέγγε, μόνο 399 ευρώ. Μπάνιο αποτελούμενο από πλακάκια αλφα διαλογής 20 τετραγωνικά, ντουσιέρα και είδη υγιεινής πορσελάνης και μπαταρίες με την υπογραφή ευρωπαϊκών οίκων, μόνο 373 ευρώ. Και μόνο στη Λεμονάκης Home, προσφορές έως 70%. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Νέο κατάστημα, Λεωφόρος Κνωσού 223, Ηράκλειο. Το υαλουρονικό οξύ υπάρχει σε φυσική μορφή μέσα στον οργανισμό μας. Βοηθάει στην ενυδάτωση, δίνει όγκο στο δέρμα, ενώ πέρα από την αισθητική χειρουργική βρίσκει χρήση και στην οφθαλμολογία, καθώς και την παρασκευή ιστών. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση αλλά και τη χρησιμότητά του μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το υαλουρονικό οξύ είναι μια ουσία που παράγεται φυσιολογικά στο σώμα μας με σκοπό τη διατήρηση των υγρών του. Συγκεκριμένα λιπαίνει και προστατεύει τις αρθρώσεις, τους μύες και τους χόνδρους, είναι αντιφλεγμονώδες, αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων, κρατάει τα μάτια υγιή, προλαμβάνει τις ρητίδες ενώ δεν περιέχει ζωικά κατάλοιπα. Δεν έχει παρενέργειες και είναι κατάλληλο για φυτοφάγους. Το υαλουρόν έρχεται να καλύψει τη μείωση παραγωγής του οξέως από τον οργανισμό με την πάροδο του χρόνου. Τι μπορούμε να κάνουμε, να το δώσουμε εξωγενώς. Το προϊόν παράγεται με καλλιέργειες φυτικών κυττάρων που είναι προγραμματισμένα από τη φύση τους να παράγουν υαλουρονικό οξύ της μορφής που θέλουμε. Η καθαρότητα είναι 99% και οι παρενέργειες είναι σχεδόν ανύπαρκτες και παίζει ρόλο πλέον η ποιότητα της παραγωγής, της σταθεροποίησης και της εταιρείας που το παράγει. Το υαλουρόν παράγεται στην Ευρώπη και σύμφωνα με τον Γιώργο Γιαννόπουλο είναι απολύτως ασφαλές στη χρήση του καθώς είναι πιστοποιημένο προϊόν. Το υαλουρόν αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό πρώτα-πρώτα που είναι ίδιο με το ανθρώπινο σε μορφή. Απορροφάται πλήρως, πάει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή σε αρθρώσεις, δέρμα, μάτια, πληγές κ.ο.κ. Θεραπεύει, έχει πολύ ισχυρή θεραπευτική δράση, έχει πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Πάει μόνο που υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό με μια χημική διαδικασία που λέγεται χημειοταξία, εκλεκτική στην ουσία προσέγγιση στα σημεία που έχουν πρόβλημα. Και στη συνέχεια το μεγάλο πλεονέκτημα είναι, επειδή είναι ίδιο με το δικό μας, διασπάται από τον ίδιο μας τον οργανισμό, όπως διασπάται και αυτό που παράγει ο ίδιος μας ο οργανισμός. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία παρενέργεια. Μόνο προϊόν που είναι πιστοποιημένο, το μόνο προϊόν που έχει χαρτιά παραγωγής, ποιότητας, σταθερότητας, μικροβιακού φορτίου και το καθεξής. Γιατί κυκλοφορούν πολλά αντίγραφα προχειροφτιαγμένα. Το υαλουρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και προληπτικά. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την τηλεόραση Κίδων. Όλα τα νέα της επικαιρότητας μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε στιγμή στο www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
μάτς με τον Παναθηναϊκό έφτασε για τον Πλατανιά. Η ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου θέλει να αποδείξει το βράδυ της Κυριακής στα Περιβόλια πως το διπλό στο Παγκρίτο επί του Εργοτέλη ήταν μόνο η αρχή και υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό, ευελπιστεί στο πρώτο της εντός έδρας τρίποντο. Σε κάθε περίπτωση, το έργο των Ερυθρόλευκων δεν θα είναι εύκολο, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τον πληγωμένο Παναθηναϊκό, που προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες από Καλονί και Δυναμό Μόσχας για πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα. Ωστόσο, με την ψυχολογία σε πολύ καλά επίπεδα, από του στρατόπεδο του Χανιώτη και τη ομάδα είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο του αυτό. Για να φτάσουν στο τρίποντο της νίκης. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Σίγουρα η δυναμική του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη δυναμική του Εργοτέλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την εποχή. Εμείς θα πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα λάθη που κάναμε στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Θα προετοιμάσουμε το παιχνίδι, θα προετοιμάσουμε πάλι το σενάριο. Από αυτό που θέλω από τους παίχτες μου είναι να μπουν και να βγάλουν στο γήπεδο ένταση, πάθος, ενέργεια, να αγωνιστούμε όπως πρέπει, να δώσουμε την ψυχή μας και από εκεί και μετά ό,τι αποτέλεσμα να έρθει, να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή ότι δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Ναι, έχει πολύ καλή προϊστορία ο Πλατανιάς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ιστορία της ομάδος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι της Κυριακής. Πάντα τα παιχνίδια είναι κάτι διαφορετικό από την προϊστορία, πιστεύω. Δυσκολεύεται μέχρι τώρα, αλλά είναι Παναθηναϊκός, είναι μεγάλη ομάδα και πιστεύω ότι θα βρουν το ρυθμό τους. Και ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ελπίζουμε να μην βρουν το ρυθμό τους ακόμα τώρα με τα εναντίον μας. Πάρα πολύ καλές ενέργειες από εμάς. Πρέπει δύναμη, πρέπει να παίζουμε γρήγορα, δεν κάνει να κάνουμε πολλά λάθη. Αυτό πιστεύω θα είναι πολύ σημαντικό. Και να ψάξουμε τις ευκαιρίες μας και να μην χρειαστούμε πολλές ευκαιρίες να βάλουμε γκολ. We will do the best in our home to make it our fan a good opinion about us. Η προετοιμασία του Πλατανιά ολοκληρώθηκε χωρίς απρόπτα με τον Γιάννη Χριστόπουλο να υπολογίζει σε 19 ποδοσφαιριστές, στους οποίους δεν συγκαταλέγεται τελικά ο Μίγκαελ Σπούρνινγκ που έμεινε εκτός αποστολής, όπως επίσης και οι Περιστερίδης, Ζουμπουλάκης, Δεντάκης, Φιγκέιρα, Τσοντάκης, Σέχου, Μπεριάν και Γιακουμάκης. Αναλυτικά οι 19 μελείς αποστολή της Χανιώτικης ομάδας. Αγγιλέρα, Αποστολόπουλος, Γουνδουλάκης, Δημήτρης, Ζαραδούκας, Ιτούα, Κοκαλάς, Κουλιμπαλή, Μαχαμάτ, Μενδρινός, Μιλούνοβιτς, Μπανανά, Ναζλίδης, Νέπλιακ, Ολυμπά, Τέτε, Τζίλβαν, Τόρες και Τσουράκης. Στην αντίπερα όχθη τώρα ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται από το Σάββατο στα Χανιά θέλει απέναντι στον Πλατανιά αφενός να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και αφετέρου να σπάσει την κακή για εκείνον παράδοση που τον θέλει σε τρία παιχνίδια στα Περιβόλια να μην πανηγυρίζει την νίκη καθώς μετρά δύο ήττες και μία ισοπαλία. Ο Πλατανιάς αυτή τη στιγμή έκανε μια μεγάλη νίκη τη Δευτέρα στον Εργοτέλη. Πες στην έδρα του, έχει καλή ψυχολογία, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι και η προσέγγιση θα είναι τελείως διαφορετική και από τον Πλατανιά αλλά και από εμάς. Για τον Παναθηναϊκό πρέπει να έχει σαν στόχο πάντα την νίκη. Και αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό θέλουμε να το περάσουμε στα παιδιά για να μπορούμε να ξέρουμε. Κάθε παιχνίδι παίζουμε για την νίκη και όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Να μπούμε από την αρχή δυνατά και να μην περιμένουμε να στραβώσει το μάτς για να κάνουμε επανεκκίνηση. Από την αρχή να πούμε το ίδιο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Ξέρουμε πώς θα μας αντιμετωπίσουν και εμείς τους ξέρουμε. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Σε κάθε περίπτωση στο τριφύλι η απουσία του Μάρκους Μπέργκ είναι κάτι παραπάνω από αισθητή και ο Αναστασίου καλείται να βρει λύσεις για να αντιμετωπίσει τον Πλατανιά. Στην προσπάθειά του πάντως ο Αναστασίου πέρα από τον Σουηδό Φορ δεν μπορεί να υπολογίζει τον Σπυρόπουλο ενώ κατά τα άλλα η αποστολή των Πράσινων δεν διαφέρει από αυτήν του μάτς κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Διετής της αναμέτρησης που θα ξεκινήσει στις 8.30 της Κυριακής στα Περιβόλια θα είναι ο Αρετόπουλος με βοηθούς του Τσουβέρη και Τσολάκη. Με νίκη συνδυάστηκε η αλλαγή προπονητή στην Ξάνθη. Στο πρώτο παιχνίδι στην μετά τσιόλη εποχή, οι Ακρίτες νίκησαν με 2-0 το Λεβαδιακό. Σκόρερ η Παντελής Καπετάνο στο 37 και Σίλβα Κλέιτον στο 90. Ο πρώτος σκόραρε στο ελληνικό πρωτάθλημα ύστερα από περίπου 7 χρόνια, ενώ έλειπε από τα ελληνικά γήπεδα από το 2008 όταν και έφυγε από την ΑΕΚ για τη Θεάουα Βουκουρεστίου. Μπαξεβανίδης. Πέρασε για τον Καπετάνο. Καπετάνος ο οποίος φτάνει σε θέση τέταρτη και ανοίγει το σκορ. Πρώτο γκολ για τον Παντελή Καπετάνο στο πρωτάθλημα. Στο 37 είναι αυτός που βάζει τους γηπεδούχους μπροστά. Του Κότσιου. Κλέιτον με τον Καπετάνο. Πάει πολύ δυνατά πάνω του ο Ζήτο. Ο Ζήτο ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα από μια προηγούμενη φάση στο παιχνίδι για διαμαρτυρία.
Ζήτω, ο οποίος φεύγει, αποβάλλεται. Ο Λεβαδιακός είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει με 10 παίχτες. Τελέστε το κόρνερ. Χωρίς πίεση ο Βασιλακάκης. Εκ νέου ο Βούξεβιτς. Κάνει τα πάντα για τον Λεβαδιακό. Έκανε το σούτο Κυριακίδη σε κόρνερ. Φλίσκας για τον Λουσέρο. Κίνηση από τον Σολτάνη στο χώρο. Πέρασε ο Αλγερινός από τον Κότσιο. Έχει επιλογές ο Κλέιτον. 2-0. Επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα με γκολ ο Βραζιλιάνος. Στο 90 λεπτό η ασίστα από τον Σολτάνη. 2-0 για την Ξάνθη. Κλειδώνει το πρώτο της τρίποντο. Καιρός για νέους δρόμους στην επικοινωνία. ΣΥΤΑ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο νησί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτική 4 με 5 και πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 14 έως 29, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 16 έως 30 και στα νησιά του Αιγαίου από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.